Και τώρα θα πάμε μέχρι την Αθήνα για να συναντήσουμε εκεί τον δικηγόρο βεβαίως της οικογένειας, έναν εκ των δικηγόρων της ομάδας δηλαδή που υπερασπίζεται την οικογένεια του Σύφη Βαλιράκη, του αείμνηστου ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ και όχι μόνο, τον κύριο Μανώλη Φωτάκη, το συνήγορος της οικογένειας Βαλιράκη, για να πάρουμε όλα τα νεότερα γύρω από αυτή την υπόθεση που σήμερα κανονικά θα έπρεπε να ξεκινήσει η εκδίκαση. Κύριε Φωτάκη, καλησπέρα, αλλά τελικά για δεύτερη φορά. Κυρία Καριωτάκη, για δεύτερη φορά και πάλι για αποχή του κλάδου μας από την άσκηση των καθηκόντων. 13 Δεκεμβρίου είχε προσδιοριστεί αρχικά το δικαστήριο μετά την απόφαση του ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου. Η υπόθεση ήχθη στο δικαστήριο των Αθηνών, στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών, όπου συνεζητεί το 13 Δεκεμβρίου. Ατυχώς όμως, πάλι λόγω αποχής, ανεβλήθη η υπόθεση για σήμερα, 17 Ιουνίου. Θέλω να σας πω ότι είχαμε καθόλου ετοιμαστεί για να γίνει το δικαστήριο. Είμαστε έτοιμοι καθόλου. Τώρα κύριε Φωτάκη, πάμε όμως πολύ πίσω για τον Ιανουάριο. Για πότε... Ατυχώς, την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώθηκε από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών ότι θα κατατεθεί προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας τη Δευτέρα, σήμερα δηλαδή, 17 του μηνός, και ο κλάδος θα απέχει από όλα τα δικαστήρια. Δεν μπορούσε κανένας να κάνει κάτι διαφορετικό, διότι υπήρχε ένα πλαίσιο όπου εδίδονται άδειες. Η υπόθεση δική μας δεν ήταν στο πλαίσιο αυτό, αφού δεν υφίσταται το θέμα παραγραφής. Όντως, όπως λέτε πάρα πολύ σωστά, η υπόθεση πάει πάρα πολύ πίσω. Θέλω να σας πω ότι προσπαθήσαμε στο δικαστήριο να γίνει έστω διακοπή. Θέλω να εξηγήσω στους τηλεθεατές σας τι διαφέρει η αναβολή. Πείτε μας τη διαφορά. Ναι, κύριε Φωτάκη, πείτε μας τη διαφορά. Ναι. Η διακοπή είναι ολιγοήμερη, από μια εβδομάδα έως 20 μέρες, ένα μήνα το πολύ, και γίνεται από το ίδιο το δικαστήριο, από την ίδια σύνθεση. Ενώ η αναβολή, δυστυχώς, με βάση τις υποθέσεις που σοβούν στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών, θα πήγαινε μακριά. Παρότι λοιπόν θέσαμε το θέμα της διακοπής, η απάντηση που πήραμε ήταν ότι είναι αδύνατον να πάει η υπόθεση στη διακοπή, και έτσι η υπόθεση ανεβλήθη για τις 20 Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Που σημαίνει δηλαδή ότι θα είναι 4 μέρες, κύριε Φωτάκη, αν δεν κάνω λάθος, πριν συμπληρωθούν τα 4 χρόνια ουσιαστικά από το χαμό, από το θάνατο, από την δολοφονία του Σύφη Βαλιράκη. Πάρα πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Σε μερικούς μήνες συμπληρώνονται 4 έτη από τη δολοφονία, όχι από το θάνατο, από τη δολοφονία του αείμνηστου του Σύφη του Βαλιράκη. Και θέλω να πω εδώ, μεταφέροντας την άποψη, τη γραμμή της υποστήριξης κατηγορίας, την οποία και εγώ εκπροσωπώ, ότι εξηγήθηκε στο δικαστήριο ότι με αυτές τις αναβολές και την καθυστέρηση γίνονται διάφορα περίεργα στην υπόθεσή μας. Είχαμε βανδαλισμούς στα Χανιά, στην οικία, την οικία του Σύφη του Βαλιράκη. Είχαμε βανδαλισμό στο σπίτι του Θανάση του Παπαθεοδόρου, του αδερφού της συζύγου του αείμνηστου. Είχαμε το σκυλί στην ερέτρια, το αγαπημένο σκυλί της οικογένειας, το οποίο το βρήκαμε δηλητηριασμένο. Είχαμε διάφορα περίεργα πράγματα που δυστυχώς συμβαίνουν και δεν έχουν σταματήσει να συμβαίνουν. Εδώ κοντέψαμε να έχουμε στο αρχείο την υπόθεση. Έτσι δεν είναι, κύριε Φωτάκη? Ναι, ακριβώς. Έγινε μεγάλη μάχη. Θέλω όμως να σας πω ότι η οικογένεια... Δεν έχουμε υποστείλει τη σημαία, τις ανέβρεση της αλήθειας και των κινήτρων που οδήγησαν τους δολοφόνους σε αυτή τη στιγερή δολοφονία. Δεν καταλείπεται σε εμάς καμία αμφιβολία και είμαστε ανά πάσα στιγμή έτοιμοι για να δώσουμε τη μάχη μας και να λάμψει η αλήθεια. Και με ένα βούλευμα που είναι πραγματικά καταπέλτης, έτσι, κύριε Φωτάκη? Το βούλευμα καταπέλτης, αλλά το μεμπτό της ιστορίας είναι ότι οι άνθρωποι, γιατί έχουν αυτές τις βαριές κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από κοινού σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ύστερα από μια ολιγοήμερη παραμονή τους στις φυλακές, είναι ελεύθεροι εδώ και πολύ καιρό, και φυσικά όλες αυτές οι αναβολές δεν ευνοούν εμάς. Αλλά σας τονίζω
ότι δεν έχει υποσταλεί η σημαία, η μάχη θα δοθεί και είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Είμαστε μια πολύ δυνατή νομική ομάδα. Σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Φωτάκη, υπήρξε και μια ένταση κάποια στιγμή στο δικαστήριο με την κυρία Κωνσταντοπούλου, ναι, την έτερη. Υπήρξε μια ένταση από την ζωή του Κωνσταντοπούλου. Υπήρξαν κάποιες ηρωνίες από ένα μέρος του ακροατηρίου. Εν πάση περιπτώσει, από την πλευρά των αφαιρόμενων ως δραστών. Από την πλευρά εκείνη του ακροατηρίου. Σε κάθε περίπτωση όμως το θέμα ξεπεράστηκε και οδηγηθήκαμε σε αυτή την αναβολή, η οποία εν τέλει μας οδηγεί στο Γενάρη του 25. Mm-hmm. Πότε θα αρχίσει να υπάρχει ο κίνδυνος της παραγραφής? Δεν υφίσταται θέμα. Δεν υφίσταται. Ωραία. Λόγω της πράξης δεν υφίσταται θέμα παραγραφής και γι' αυτό σας εξήγησα ότι δεν μπορούσαμε να πάρουμε άδεια, δεν είμαστε δηλαδή στο πλαίσιο που υπήρχε, διότι κάποιες υποθέσεις οι οποίες παραγράφονται βρίσκονται, αν είναι πλημέλημα, κοντά στην οκταετία ή στα έξι χρόνια και πλησιάζουν. Μπορούσαμε να ζητήσουμε άδεια ή στο κακούργημα όταν είναι κοντά στην παραγραφή, που είναι μεγάλη 20ετής παραγραφή. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, εμείς δεν μπαίναμε στο πλαίσιο αυτό και δεν μπορούσαμε να ζητήσουμε άδεια για να εκδικαστεί η υπόθεση, η οποία δεν θα τέλειωνε βέβαια σε μία μέρα. Όπως καταλαβαίνετε, θα κρατούσε πάρα πολλές μέρες ή ακόμα και μήνες. Mm-hmm. Τώρα βέβαια ένα επίσης σημείο το οποίο προκαλεί λίγο συζήτηση, αν και το καταλαβαίνω, είναι και το θέμα της επιλογής του δικαστηρίου. Θέλω να πω ότι όλα αυτά συνέβησαν στην Ερέτρια. Κανονικά δεν θα έπρεπε να εκδικάζεται υπόθεση στην Αθήνα, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, κατά τόπον ήταν αρμόδιο το δικαστήριο της Χαλκίδας. Όμως το ποινικό τμήμα του Αγίου Πάγου με μια αιτιολογημένη απόφασή του έκρινε ότι δεν μπορούσε με όλα αυτά που συμβαίνανε να εκδικαστεί η υπόθεση στη Χαλκίδα και γι' αυτό ήρθε στο δικαστήριο των Αθηνών, όπου ευελπιστούμε ότι θα υπάρξει μια δικαία απόφαση για την ανάδειξη της αλήθειας. Mm-hmm. Πάντως και πριν, κύριε Φωτάκη, μας περιγράψετε έτσι, μας και γραφίστε μάλλον ένα σκηνικό, έτσι, κάποιες ενέργειες που δείχνουν τουλάχιστον εκφοβιστικές ή συνθέτουν ένα κλίμα έτσι, ναι, απειλητικό. Αν συνεχιστούν αυτά, τι προτίθεστε να κάνετε, ενώ και η πλευρά της οικογένειας? Κοιτάξτε, έχουν καταγγελθεί όλες αυτές οι ενέργειες. Mm-hmm. Δεν έχουν γίνει μόνο στην πλευρά της οικογένειας, έχουν γίνει και στην πλευρά των μαρτύρων, ενός μάρτυρας που είναι πιο πολύ. Mm-hmm. Το θυμόμαστε, λοιπόν, είχε ξυλοκοπηθεί. Όχι μόνο, διάφορα περιστατικά, τα οποία φυσικά έχουν καταγγελθεί στις αρχές και έχουν καταγραφεί. Η οικογένεια δεν μένει άπραγη ποτέ σε αυτά τα περιστατικά, τα οποία πραγματικά δεν την αγγίζουν και ο σκοπός παραμένει ο ίδιος, όπως είπαμε, για την ανάδειξη της αλήθειας και δεν έχει υποσταλεί σε καμία περίπτωση η σημαία αυτή. Μα αν δεν κάνω λάθος, ήσασταν σήμερα, ήταν στα δικαστήρια σήμερα, ήταν όλη η οικογένεια, δεν ήταν? Και ήταν και ο αδερφός και βεβαίως η κυρία Μίνα. Ήταν όλη η οικογένεια, ακριβώς. Να σας πω ότι ναι, και ο αδερφός, ο οποίος δεν είναι στην Αθήνα, ήρθε στην Αθήνα σήμερα για αυτό το σκοπό. Ήταν τα δυο τα παιδιά και η Μίνα η Βαλιράκη φυσικά ήταν στο δικαστήριο για να μπορέσουν να δώσουν τον αγώνα και τη μάχη για το σκοπό που είπαμε. Mm-hmm. Μάλιστα. Κυρία Μίνα Βαλιράκη, για την οποία επαναλαμβάνω ότι το μικρόφωνο μας είναι ορθάνυχτο, ε? Ναι, έτσι τα έχω μεταφέρει και η επιθυμία της είναι να έχουμε επαφή. Σας ευχαριστεί πάρα πολύ για τη φιλοξενία κατά καιρούς, για την ανάδειξη του θέματος στην αγαπημένη Κρήτη, η οποία ανέδειξε το ΣΥΦ το Βαλιράκη και τον τίμησε, ειδικά στο νομό Χανίων, πολλές τετραετίες με την ψήφο του νομός αυτός και τον αγάπησε και αγάπησε και αυτός τον κόσμο και έδωσε πολλές μάχες και ιδιαίτερα όχι μόνο στη μεταπολίτευση αλλά και πριν κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, όπου πραγματικά είναι γνωστοί οι αγώνες του και κάποια στιγμή θα γίνουν ακόμα γνωστότεροι, πιστεύω με κινηματογραφική προβολή. Να δικαιωθεί η μνήμη του πρώτα απ' όλα και όλα θα γίνουν. Ακριβώς. Κύριε Φωτάκη, αυτό προέχει. Αυτό προέχει. Κύριε Φωτάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.